Στο βήμα θα καλέσουμε τώρα τον κύριο Κώστα Καρούσο, ποιητή, δοκιμιογράφο, πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Να απευθύνει για ένα χαιρετισμό. Είναι εξαιρετικά συγκινητικό όταν ένας που φτάνει στα έδρανα διδακτορικού και καθηγητής πανεπιστημίου εκφράζεται ποιητικά με ένα ταπεινό τρόπο, με μια αξιόπρεπη στάση στα πράγματα και με μια καταπληκτική συνέπεια και προσφορά στα δρόμενα. Αυτό είναι το καταστάλαγμα του Λευτέρη, τον οποίο γνώρισα εδώ, όταν είχα την τιμή να απαγγείλω δικά του κομμάτια. Ένας εκπληκτικός χαρακτήρας, ένας συνετός ποιητής, η λέξη λέει πάρα πολλά, γιατί πάρα πολλοί νέοι ποιητές έχουν ξεφύγει και ρέμπουν προς την ωριολογία, όχι προς την ποιητική. Ο Λευτέρης τιμά τη γλώσσα, τιμά την ελληνική παράδοση και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το ερωτικό, λυρικό στοιχείο της ποίησής του. Και το αναφέρω γιατί ο έρωτας και η αγάπη για την ποίηση δεν έχει ηλικία. Λευτέρη, μεγάλη τιμή για μας εδώ και στην Ευγενία Σημακοπούλου που είχε την καλοσύνη να ξαναβρεθούμε και σου εύχομαι κάθε καλό, υγεία πραγματικά, οικογενειακή ευτυχία, λογοτεχνική και κοινωνική ευημερία, τα έχουμε ανάγκη, και κάθε καλό στην προσωπική σου ζωή. Σας ευχαριστώ που τιμάτε έναν εξαιρετικό άνθρωπο και ποιητή ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ.